Σήμερα θα σας δείξω πως μετατρέπουμε ένα παλιό μας πίνακα που έχουμε στην αποθήκη για πέταμα σε ένα ωραίο και όμορφο στολίδι για το σπίτι μας. Εγώ σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω πάρει ένα παλιό πίνακα από την αποθήκη. Έχω βάψει την κορνίζα γύρω-γύρω με παλαίωση. Θα σας το δείξω σε ένα επόμενο βιντεάκι. Και έχω αρχίσει να βάφω τον πίνακά μου, να τον ασταρώνω όλο. Πρέπει πάρα πολύ καλά να ασταρωθεί, να στεγνώσει και να αρχίσω να τον επεξεργάζομαι με διάφορες τεχνικές. Έχει όλος καλυφθεί με το αστάρι μας. Θα περιμένουμε να στεγνώσει για να εφαρμόσουμε την επόμενη τεχνική που θα είναι η πάστα μας και το μπούστο που θα εφαρμοστεί επάνω. Και έπειτα το στόλισμα, το αστάρι μας, έχουμε αρχίσει και βάζουμε την πάστα πάνω στον πίνακα μας, σε όλη την επιφάνεια δηλαδή. Σε όποια επιφάνεια εμείς επιλέξουμε. Αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει εγώ αυτόν τον παλιό πίνακα. Έχουμε βάλει πάστα, μην τη φοβάστε την πάστα. Βάζετε και ας μην είναι και ίσια. Μας ενδιαφέρει να κάνει σχέδια η πάστα μας σε αυτή την τεχνική που θα κάνουμε. Αλείφουμε καλά και είναι έτοιμος να δεχτεί το μπούστο μας, το οποίο εγώ το έχω κάνει με γυψόγαζα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε με χαρτοπολτό ή να αγοράσετε κάποιο μπούστο από τα είδη χόμπι. Βάζω λίγο πίσω πάστα για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το μπούστο μου. Και θα το εφαρμόσω στον πίνακά μου. Έχω επίσης φτιάξει και ένα καπέλο με γυψόγαζα και αυτό. Όπως και επίσης μπορείτε να το φτιάξετε με χαρτοπολτό για να το εφαρμόσετε σε όποια επιφάνεια θέλετε. Βάζουμε λίγο παραπάνω παστούλα και εφαρμόζουμε το καπέλο μας, το οποίο δεν έχει τελειώσει ούτως ή άλλως, ούτε και αυτό. Έχουμε φτάσει στο στάδιο πάλι που πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσει και μόλις στεγνώσει συνεχίζουμε. Έχει στεγνώσει η πάστα μας, όπως βλέπετε, το μπούστο και το καπέλο μας και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να βάφουμε το μπούστο μας. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποιο χρώμα σας αρέσει, ανάλογα πώς έχετε σκεφτεί να στολίσετε τον πίνακά σας, με τι χρώματα και με τι ύφασμα. Το μπούστο μας έχει βαφτεί. Είναι έτοιμο σχεδόν. Έχει τελειώσει το βάψιμο του μπούστου μας και προχωράμε το βάψιμο στο καπέλο μας. Είπαμε με όποιο χρώμα θέλετε εσείς, σας αρέσει και πάει με το έργο σας. Το καπέλο και το μπούστο έχει γίνει με γυψόγαζα. Αυτά θα σας τα δείξω στο επόμενο βιντεάκι, σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια. Είναι πολύ εύκολα, θέλει λίγη υπομονή, αλλά είναι πολύ εύκολα. Ωραία, τέλειωσε και το καπελάκι μας. Θα περιμένουμε να στεγνώσει για να βάλουμε το ύφασμα και να στολίσουμε το έργο μας. Θα τοποθετήσει τα υφάσματά μου επάνω στο έργο μου, χωρίς όμως να έχω βάλει σκληρυντικό, για να δω πώς θα τα στήσω, είναι σημαντικό. Πάρτε μια ιδέα. Τώρα λοιπόν θα τα πάρω να τα σκληρίνω και να τα τοποθετήσω. Έχουμε κάνει τη σκλήρηση του υφάσματος. Την έχουμε τοποθετήσει. Περιμένουμε να στεγνώσει. Έχουμε φτιάξει και το καπέλο με το ύφασμα. Το έχουμε βάλει μια κορδέλα γύρω γύρω και τα λουλουδάκια μπροστά και αυτά με σκλήρηση και έχουμε αρχίσει και το βάφουμε όλο. Είναι το πρώτο χέρι αυτό. Δεν μας πειράζει αν δεν βάψει όλο καλά, γιατί θα γίνει και δεύτερο χέρι. Όχι με το ίδιο χρώμα, θα επιλέξουμε τι ταιριάζει για να βάλουμε άλλο χρώμα. Μάλλον λίγο πιο σκούρο θα βάλω εγώ. Περιμένουμε να στεγνώσει για να τοποθετήσουμε το άλλο χρώμα. έχει στεγνώσει το έργο μας. Βλέπετε, έχω πάλι από πάνω πατίνα και λίγη πάστα ακόμα. Έχει στεγνώσει τελείως. Είναι πολύ ωραίο τελικά. Και τώρα θα αρχίσουμε να βάφουμε λίγο, να δώσουμε έμφαση στις στοιχές του υφάσματος, σε όλες, έτσι ώστε να φαίνεται πολύ πιο όμορφο, κάπως έτσι δηλαδή, σε όλες τις στοιχές, λίγο λίγο, να πάει πάνω και εδώ και εδώ. Κάπως έτσι, θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Ξέχασα να σας πω ότι στο εμπόριο υπάρχουν πολλά σκληρυντικά υφάσματος, τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Και έτσι σιγά σιγά θα το τελειώσουμε. Νέα επώδυνα μέτρα ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ζητούν τώρα οι δανειστές.